Η αγάπη για τη Λευκωσία είναι την παλιά πόλη, είναι πολύ μεγάλη και είναι αυτή που με αναγκάζει να βλέπω μια συγκαταβατικότητα αλλαγές που γίνονται στη παλιά Λευκωσία, χωρίς πάντοτε να συμφωνώ με αυτές, και προσπαθώ με τον δικό μου τρόπο να μπορώ να επιδράσω ούτως ώστε να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές που να επιφέρουν μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της παλιάς πόλης. Υπάρχει μια συναισθηματική σχέση με την παλιά Λευκωσία, τη Λευκωσία εντός των τοιχών, η οποία άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, διότι όλα τα χρόνια του γυμνασίου είμαι στην παλιά Λευκωσία. Μετά έλειψα φυσικά τα 2 χρόνια που πήγα στο στρατό και τα 10 χρόνια των σπουδών μου στο εξωτερικό. Και όταν επέστρεψα, το πρώτο πράγμα που επεδίωξα ήταν να βρω ένα χώρο μέσα στην παλιά Λευκωσία. Φάνηκα πάρα πολύ τυχερός, γιατί ένας πολύ καλός φίλος μου έδωσε 2 δωμάτια στο εργαστήρι του, μέσα στην οδό Κοραή, λίγα μέτρα από τη Σεβέριο Βιβλιοθήκη και την Αρχιεπισκοπή. Και έτσι άρχισα από το 80 να εργάζομαι μέσα στην παλιά πόλη. Και επεδίωξα αυτό το πράγμα να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια πέρασα στο εργαστήρι απέναντι από το πρώτο που σας έχω πει. Και ο χώρος αυτός με φιλοξένησε για 25 χρόνια. Αυτή η φιλοξενία έληξε με την πυρκαγιά που επισυνέβη το 2006. Και έγινε ένα πολύ μεγάλο εργαστήρι με τις πιο καλές συνθήκες εργασίας στον κλάδο μας, στον κλάδο της ζωγραφικής, διότι ήταν μια σειρά με 7 δωμάτια, μεγάλα δωμάτια, με ψηλά ταβάνια που στο χαμηλότερο του σημείο ήταν 4 μέτρα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν 6 μέτρα, που είναι ιδανικές συνθήκες για ένα ζωγράφο. Δηλαδή, ο φωτισμός μου ήταν σε όλες τις περιπτώσεις βόρειος. Εδώ, για να καταλάβετε, είμαι σε έναν χώρο, είναι ένα δωμάτιο εδώ, δεν είναι 14 όπως ήταν εκεί, και δεν έχω ούτε ένα παράθυρο βόρειο που να βλέπει προς το βορρά, που ο βορράς, όπως ξέρετε, δίνει έναν εξαιρετικό φωτισμό για τη ζωγραφική, διότι δεν υπάρχει η απευθείας επέμβαση του ήλιου, ο οποίος να δημιουργεί αντανακλάσεις και να επιδρά αρνητικά πάνω στα χρώματα. Όμως τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που φυσικά συμβιβάζομαι με αυτό που έχω, αν και ο φωτισμός σε αυτόν τον χώρο, ειδικά για τη ζωγραφική, είναι πάρα πολύ κακός. Έτσι λοιπόν πέρασε όλη μου η ζωή, όλη μου η δημιουργική δουλειά μέσα στην παλιά πόλη. Υπάρχει μια μεγάλη τάση από τους καλλιτέχνες να εργαστούν στην παλιά πόλη, γιατί είναι και εκείνοι επηρεασμένοι από την ομορφιά της παλιάς πόλης, από την ωραιότητα της πόλης.
Έτσι, παράλληλα με τον καταναλωτισμό ο οποίος υπάρχει, δηλαδή να πουλήσω ρούχα, να πουλήσω παπούτσια, να πουλήσω ποτά, να πουλήσω φαγητό, να πουλήσω αυτά τα πράγματα. Παράλληλα υπάρχουν κάποια εργαστήρια καλλιτεχνών που λειτουργούν σαν πνεύμονες της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της έμπνευσης και ενός αρκετά καλού, κατά την άποψη μου, πνευματικού αποτελέσματος. Ας ελπίσουμε ότι με την πάροδο του χρόνου η έφεση αυτή προς την παλιά πόλη θα μεγαλώσει και θα γίνουν ακόμη περισσότερα τέτοια εργαστήρια, γιατί αυτά μόνο καλόν έχουν να προσφέρουν προς την κοινωνία. Το εργαστήρι του καλλιτέχνη είναι η εικόνα, η ομοίωση του ιδίου του καλλιτέχνη. Πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες δημιουργούν εκείνον τον χώρο ο οποίος τους εκφράζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Γιατί ζουν εκεί τις περισσότερες ώρες της ζωής τους και σίγουρα θέλουν να ζουν μέσα σε έναν δικό τους κόσμο και πλάθουν αυτόν τον κόσμο τους ώστε να τους περιβάλλει κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μέσα στο εργαστήρι τους. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες βιβλία και είναι κατά κύριο λόγο βιβλία τα οποία έχω προμηθευτεί τα χρόνια μετά την πυρκαγιά, γιατί εκεί στο εργαστήρι είχαν καεί περίπου 10.000 τόμοι βιβλία. Επίσης, η προσπάθεια μου ήταν δειλά-δειλά να ξαναδημιουργήσω κάποιες από τις συλλογές που είχα πριν και που ζούσα μαζί τους, και είναι οι συλλογές που πέτρες που μαζεύω εγώ ίδιος από τη θάλασσα της Κύπρου και από τα βουνά της Κύπρου. Έχω και μια μικρή συλλογή με ημιπολίτιμους λίθους, τα οποία φυσικά αγοράζω όταν έχω την δυνατότητα να το κάνω. Είναι η συλλογή από όστρακα, κυρίως από τον Ειρηνικό ωκεανό, και πολύ μεγάλων διαστάσεων και πιο μικρά και ακόμη πιο μικρά. Όλα τα έργα τα οποία υπάρχουν εδώ και είναι εκατοντάδες, είναι ημιτελή, είναι στη διαδικασία της δουλειάς, δεν έχουν ακόμα υπογραφή. Από τη στιγμή που υπογράφω κάποιον έργο, πηγαίνει, έχω μια αποθήκη τώρα που έχω στιβεσμένα τα έργα μου και τα τελειωμένα έργα φεύγουν από εδώ. Εδώ μένουν μέχρι να τελειώσω. Η πυρκαγιά ήταν σίγουρα το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβηκε σε μένα, το πιο τραγικό ίσως, και κυρίως λόγω της φοβερά μεγάλης απώλειας και από πλευράς έργων τέχνης
και βιβλίων και αρχείων. Στην αρχή υπήρξαν έργα τα οποία είχαν άμεση σχέση με την πυρκαγιά. Όμως θα έλεγα ότι έμμεσα έχει επιδράσει συνολικά στον τρόπο έκφρασης μου, διότι είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι αδύνατον να εξαφανιστούν από τη ζωή. Θα έλεγα ότι μια μεγάλη θλίψη ή μελαγχολία έχει περάσει γενικά μέσα στη δουλειά μου και η επίδραση σε μένα υπάρχει κρυμμένη χωρίς να είναι κάτι το οποίο να έχει μια απευθείας αναφορά για να μπορείς να το δεις αμέσως, αλλά είτε μέσα από το χρωματισμό, από την ατμόσφαιρα, από τη σύνθεση, με διάφορους τρόπους, μπορείς να το δεις μέσα στην δουλειά που έγινε μετά την πυρκαγιά. Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση της προσπάθειας αποδέσμευσης από εκείνον το βάρος το συναισθηματικό το οποίο κουβαλάς μέσα σου και μια προσπάθεια επιστροφής στη ζωή μέσα από τη δημιουργία με πιο έντονα χρωματικά στοιχεία. Η θέληση για δουλειά παραμένει η ίδια όπως ήταν και στα νεανικά μου χρόνια. Εργάζομαι καθημερινά και πολλές ώρες την ημέρα είμαι στο εργαστήρι εδώ. Ακόμη και την περίοδο του εγκλεισμού από την επιδημία του κορονοϊού, εγώ ερχόμουν καθημερινά εδώ. Ζωγράφισα έναν έργο. Είναι μια μεγάλη σύνθεση με αρκετές φιγούρες μέσα. Ονομάζεται το Συμπόσιο εν καιρό Πανούκλας. Η έμπνευση για να κάνω αυτό το έργο ήρθε από τον μεγάλο Ρώσον ποιητή, τον Πούσκιν, ο οποίος έγραψε 4 μικρές τραγωδίες, βασισμένος πάνω σε πολύ γνωστά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που έπαιρνε κάποιες σκηνές, τις οποίες επραγματεύεται με τον δικό του τρόπο και με τη δική του φιλοσοφική προσέγγιση. Και αυτό το έργο, το Συμπόσιο εν καιρό Πανούκλας, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο που έγραψε ένας Άγγλος λογοτέχνης, ο Τζον Βίλσον, το 1810. Λοιπόν, επειδή δεν ήθελα να εμπλακώ μέσα στην συζήτηση που επικρατούσε σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα, δηλαδή, για το αν ο ιός είναι φτιαγμένος από άνθρωπον ή αν τα εμβόλια έχουν μέσα chips για να μπορούν να μας ελέγχουν, ξέρω. Είναι πράγματα που είναι πολύ μακριά από τις δικές μου γνώσεις. Έτσι προσπάθησα να εμβαθύνω κυρίως σε μια άλλη πτυχή που θεωρώ πιο φιλοσοφική πτυχή, δηλαδή ο κόσμος πεθαίνει συνεχώς από τον ιό
αρχίζει να επικρατεί μέσα στην κοινότητα αυτός ο φόβος του επερχόμενου θανάτου. Είναι μια ομάδα ανθρώπων σε μια πόλη της Σκωτίας. Οι άνθρωποι πεθαίνουν συνεχώς, πεθαίνουν μες στον δρόμο. Υπάρχει μια άμαξα με έναν αμαξάρι που γυρίζει τους δρόμους και μαζεύει τους νεκρούς. Μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, που ήδη έχουν χάσει στενούς συγγενείς ή αγαπημένους τους ανθρώπους. Αναμένοντας το θάνατο, αποφασίζουν να βγουν μέσα στον δρόμο και να κάνουν μια διασκέδαση όλοι μαζί, ένα συμπόσιο. Είτε σε κάποιες περιπτώσεις τραγουδούν, είτε μιλούν για τους ανθρώπους τους οποίους έχασα. Πιστεύουν ότι πιθανόν μέσα στο ποτήρι με το κρασί που πίνουν, πιθανόν να είναι ο ιός και να είναι η τελευταία γουλιά που πίνουν στη ζωή τους. Από τους πιο σημαντικούς ήρωες είναι ο παπάς, ο ιερωμένος, ο οποίος έρχεται και συζητά μαζί τους. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι αρνητικός ήρωας, αντίθετα είναι ήρωας που προσπαθεί να τους ηρεμήσει, να σκεφτούν πιο λογικά και να κινηθούν με παραπάνω ελπίδα προς τη ζωή. Μια σύνθεση που είναι διαγώνια τοποθετημένων έναν οβάλ τραπέζι και η κάθετη φιγούρα του παπά δίπλα, που δημιουργούν μια φοβερή ένταση και πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι και από τα πιο δυνατά σημεία του. Μαζεύτηκαν όταν τέλειωσα τη δουλειά περίπου νομίζω 19 έργα, από τα οποία τα 18 είναι μικρών διαστάσεων μελέτες του προσώπου του καθενός από τους ήρωες του έργου. Και το ένα είναι σχέδιο με κάρβουνο στο ίδιο μέγεθος με τη μεγάλη σύνθεση. Η οποιαδήποτε απώλεια για έναν καλλιτέχνη είναι και δική του απώλεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας καλλιτέχνης είναι ο εκφραστής του κοινωνικού συνόλου, που δεν μπορεί ο ίδιος το ίδιο το κοινωνικό σύνολο να εκφράσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι θεωρώ τον εαυτό μου σαν όλους τους άλλους όλους μας είναι, καταλάβες. Τώρα συγκεκριμένα εργάζομαι πάνω σε έναν έργο που είναι σαν προέκταση μιας δουλειάς που έχω κάνει από την Καρπασία. Είναι μια περιοχή με κάποιες πέτρες που έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι αμμόπετρες οι οποίες είναι πολύ μαλακές και που διαμορφώνουν τη φόρμα τους από την υγρασία και τον αέρα. Είναι σαν να είναι τορνεμένες σε κάποια σημεία και αποκτούν πάρα πολύ όμορφες γλυπτικές φόρμες. Είναι ένας ολόκληρος λόφος, περίπου 50 μέτρα ύψος επί 300 μέτρα πλάτος, και όλος ο λόφος είναι ανάγλυφες, γλυπτικές φόρμες. Είναι σαν μια υπαίθρια έκθεση γλυπτικής του Χένρι Μουρ. Η γυμνή φιγούρα αποτέλεσε πάντα έναν από τα
ενδιαφέροντα μου καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς μου, είτε ως απλές μελέτες του γυμνού μοντέλου, είτε το γυμνό μοντέλο στο εργαστήρι, αλλά και στις περιπτώσεις που αγωτάθηκα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, πάντα χρησιμοποίησα το γυμνό μοντέλο και κυρίως το γυναικείο γυμνό μοντέλο. Για παράδειγμα, στις τρεις συνθέσεις που έχω κάνει πάνω στις μεταμορφώσεις στο Δία, σε όλες υπάρχει το γυμνό μοντέλο, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως επίσης θεωρούσα ότι ήταν απαραίτητο στοιχείο για την εικαστική παιδεία των παιδιών, και έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς μου, όταν είχα τη σχολή, πάντοτε φρόντιζα να έχω γυμνό μοντέλο για τα παιδιά.